Με το ιστορικό της υπόθεσης για την κάλυψη των παραλίων από ναυαγοσώστες προκειμένου να λειτουργήσουν με την απαραίτητη ασφάλεια για τους λουόμενους, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ανέφερε όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει εδώ και ένα χρόνο και έφεραν στο σημείο το Δήμο να μην μπορεί να βρει εταιρεία που θα αναλάβει την τοποθέτηση ναυαγοσωστών. Ο πρώτος διαγωνισμός για την επιλογή εταιρείας παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστών απέβη άκαρπος. Με κοινή υπουργική απόφαση που παραχωρήθηκε για 3 χρόνια έως και τις 31 Δεκάτου 2019, το δικαίωμα απλής χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας. Μετά από αυτό, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δημοπρατεί 9 θέσεις ναυαγοσωστικής παρουσίας. Για το 2017 το Λιμεναρχείο χαρακτηρίζει 6 από τις 9 αυτές θέσεις ως πολυσύχναστες παραλίες με υποχρέωση ύπαρξης ναυαγοσώστη. Βγαίνει όμως στις 4 Τετάρτου ένα προεδρικό διάταγμα του 31, όπου αλλάζει όλα τα προηγούμενα δεδομένα. Παράδειγμα του χάρη λέει, όχι ανά 500 λιγόμενους, ανά 300 πλέον θα υπάρχει ναυαγοσώστης. Επίσης, όχι για 3 μήνες θα καλύψετε με τους ναυαγοσώστες, για 4 μήνες. Επίσης, για όσες θέσεις σε καθοριστούν, οι 9 δηλαδή, που έρχεται το Λιμεναρχείο στη συνέχεια και μας λέει μας καθορίζει 9 θέσεις, θα έχετε πάνω από 3 θέσεις ναυαγοσωστών και έναν επιβλέποντα, πάμε στους 10, έναν χειριστή μηχανήματο του σκάφους του μεγάλου, πάμε στους 11, και θα έχετε και πάνω στο σκάφος κι άλλο ναυαγοσώστη, 12. Δηλαδή από 6 που είχαμε το 2017 πάμε σε 12 απασχολούμενους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με τα νέα δεδομένα πλέον έκανε συγκεκριμένες ενέργειες σύμφωνα με τον κύριο Παντελίδη. Στις 25 Τετάρτου έγινε η διακήρυξη διαγωνισμού ποσού 104.000 ευρώ που στις 27 Τετάρτου απέβη άγονος. Στις 24 Πέμπτου η Οικονομική Επιτροπή ματαιώνει το διαγωνισμό ενώ στις 25 Τετάρτου κρίνεται ως άγονος. Στις 24 Πέμπτου η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει απευθείας ανάθεση για 1 μήνα. Στις 35 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει προκήρυξη νέου διαγωνισμού 196.000 ευρώ πλέον. Στις 8/6 η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει απευθείας ανάθεση για 1 μήνα. Αφού ο Δήμαρχος ο ίδιος προσωπικά αναλαμβάνει και έρχεται σε επικοινωνία με επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης, υπάρχει μια συμφωνία καταρχήν προφορική και στη συνέχεια με την Οικονομική Επιτροπή που έχουμε συγκαλέσει, έχει συγκαλέσει ο Δήμαρχος 11/6, δίνουμε απευθείας ανάθεση για 3,5 μήνες πλέον, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο μισός μήνας έχει παρέλθει, και έτσι στις 12/6, επειδή ο Δήμαρχος απουσίαζε, υπέγραψα εγώ την σύμβαση με τον επιχειρηματία που τη Θεσσαλονίκη, οπότε από αύριο με το συμφωνητικό αυτό εγκαθίστανται οι ναυαγοσώστες και όλη αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα στους χώρους αυτούς για να καλύψουμε ένα σοβαρό θέμα με 196.000 ευρώ. Και να τονίσω εδώ, για να δούμε πάλι, γιατί εύκολα κάποιοι βγαίνουν και λένε την ανικανότητα του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου. Δεν είναι ένα απλό θέμα να βρεις ναυαγοσώστες. Ούτε εγώ, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε κανένας άλλος μπορεί να κάνει τον ναυαγοσώστη. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες και προϋποθέσεις. Και τα ποσά τα οποία θα διαθέσει ο Δήμος, που δεν το κοιτάμε πάλι εμείς το αν έχει ζημία ή όχι ο Δήμος, είναι το τι προσφέρουμε στον κόσμο, γιατί όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, αυτή την εποχή τη δύσκολη της ανεργίας απασχολείται πάρα πολύ προσωπικό στις παραλίες. Δηλαδή εκτός από τις 196.000, πάλι έχουμε τον καθαρισμό των ακτών με 24.000, πλέον την καθαριότητα που προσφέρει ο Δήμος και το ποσό το οποίο θα εισπράξουμε που δεν αλλάζει, ούτε ζητάμε εμείς από τους επιχειρηματίες τώρα επειδή άλλαξαν τα δεδομένα να μας συμπληρώσουν το ποσό αυτό. Αυτό που εισπράττουμε για όλο το χρόνο είναι 88.000. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Δημοτική Αρχή αναφέρεται με νόημα πως τελικά φαίνεται ότι η τήρηση των νόμων και των διαδικασιών ενοχλεί κάποιους που ίσως είχαν συνηθίσει μια άλλη λειτουργία αμφιβόλου αποτελεσματικότητας αλλά και ηθικής. Ο Δήμος δεν έχει παραχωρήσει καμία παραλία το 2018. Η κτηματική υπηρεσία, δεν κάνω λάθος, έχει παραχωρήσει σε άλλα 3 σημεία. Όχι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι αυτά τα οποία ισχύουν την προηγούμενη χρονιά, επειδή ακούω καθημερινά ότι ο Δήμαρχος δεν σέβεται, παραχωρεί παραλίες και δεν μπορούν οι δημότες και οι κάτοικοι της περιοχής να κατέβουν στις παραλίες. Μετά τους 3 μήνες τι κάνουμε? 3,5 μήνες. Καλύπτουμε όλο. Και αυτό ακριβώς που είπα προηγουμένως, ενώ την προηγούμενη χρονιά έλεγε για 3 μήνες, τώρα καλύπτουμε μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, όπως προβλέπει εξάλλου και το σχετικό προεδρικό διάταγμα.